Νομίζω ότι η εκλογή σου είναι και έναν ηλικιακό κύκλο. Μέχρι να αποδειχθεί ότι μια νέα γενιά θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το εργοθέσιο μια πολιτική αποπαράσταση καθαρή, με επιχειρήματα, με ιδέε, αλλά ταυτόχρονα και μια ειλικρινή ανταλλαγή πληροφοριών, ενημέρωση για τα μεγάλα διαδικασία τη χώρα. Σε ό,τι με αφορά, θα ήθελα και πιο πολύ να καλέσω καιρό. Παρουσίασε εδώ και είναι ένα κύκλο κακή παράδοση. Ιδιαίτερα την περίοδο που εγώ βρίσκομαι σήμερα, μη επικοινωνία ανάμεσα σε δύο θεμελιακούς παράγοντες του χρόνου. Συνεπώς θέλω να γνωρίζεις ότι σε ό,τι με αφορά, ανά πάσα στιγμή θα είμαι διαθέσιμος να σου παράσω εντελεχή και πλήρη ενημέρωση για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Διότι έτσι πρέπει, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι θεσμικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Προβλέπω σε μια ειλικρινή συζήτηση. Χαίρομαι που επισημαίνεις το ζήτημα της ποιότητας του πολιτικού διαλόγου. Διότι πράγματι, με τον νέο πολιτικό πολιτικό και τον νέο ήθος πρέπει να στηρίζεται κυρίως τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική ευθύνη μετά στο πολιτικό παρόν. Είναι επίσης σαφές ότι διαφορούμαστε πολλά και θα συμφωνηθούμαστε. Έχω ανησυχία για πολλά ζητήματα που δεν θα συζητήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει προσπάθεια επίτευξης ανήκει άλλο συνεννόησης για θεσμικά ζητήματα για τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει την ανάγκη αυξημένων πλουσιών όπως το ζήτημα της ανοιχτής αναγνώρισης. Από εκεί πέρα, ιδιαίτερα με τον θεσμικό ρόλο τη Καϊμανική, όπω βέβαια και η ίδια με την πολιτική αντιπαράθεση, είμαι σίγουρο ότι και σε επίπεδο ΒΙΣ, αλλά και σε επίπεδο του γενικού πολιτικού διαδικασία. Πολύ δύναμη, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν μπροστά στην κάμερα θα μάθουμε.